Λίγο πριν την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου, οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης νιώθουν ξεχασμένοι. Εδώ και χρόνια παραπονιούνται για τον προβλήτα του λιμανιού, καθώς όταν έχει καιρό, το πλοίο δεν είναι με μεγάλη δυσκολία, ενώ οι τουρίστες αποβιβάζονται μέσα από τα κύματα. Φέτος το χειμώνα από την κακοκαιρία έσπασε ακόμα ένα κομμάτι και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου εκφράζει τον προβληματισμό του για το πότε θα γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης. Οι φετινές είναι η ράμπα εκεί που έχει σπάσει, φετινή ζημιά, και το μπλόκι εδώ από κάτω. Είναι φετινές. Έγιναν περίπου το Δεκέμβριο. Πράγμα που ήρθε εδώ το λιμενικό ταμείο, ήρθαν εδώ με τον Δήμαρχο, ήρθαμε στην Αγία Ρουμέλη και το είδανε. Τίποτα, θα. Εγώ τους είπα ότι μόλις μπει το καράβι στη γραμμή και γίνει προσβάσιμη η Αγία Ρουμέλη με το πλοίο, να ξεκινήσουν. Δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι στη φάση ανακήρυξης ανάδοχου για την περίπτωση αυτή. Οπότε μπορεί εκεί να γίνει και η επέκταση του προβλήτα από χρηματοδότηση που είχε εξασφαλιστεί την περίοδο του Πολάκη μέσω του Λιμενικού Ταμείου και δεν έγινε λόγω του ότι δεν εγκρίναν υπηρεσίες περιβάλλοντος, αλλά και να γίνει το λιμάνι στην περιοχή μας Χάλης, όπου ήδη έχουμε δρομολογήσει εμείς τον δρόμο κατά το τμήμα που δεν μας εμποδίζει η περιοχή Natura. Το υπόλοιπο θα είναι συνοδόεργο του λιμανιού, είναι απαραίτητο αυτό. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται και για ένα κομμάτι στον παραλιακό δρόμο, ο οποίος υπέστη καθίζηση, με αποτέλεσμα ο δρόμος πρόσβασης από το φαράγγι της Αμαριάς να έχει κοπεί στα δύο. Όπως τονίζουν, έχουν ενοχλήσει εδώ και καιρό το Δήμο, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση. Έχουν γίνει αρχές Ιανουάρια, αν θυμάμαι καλά. Πάντως, πολύ πιο πριν από τη θεομηνία πέρα στο νόμο μας, διότι τώρα έχουμε βρει και το κουμπί ότι ο νόμο μας πέρασε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Ασχολούμαστε με έναν δρόμο, με αυτό το. Στα 18 χρόνια τώρα έχουν πάρει από έσοδα από την Αγία Ρουμέλη περίπου τα 2 εκατομμύρια. Ένα έργο να μας πούνε προσφέρανε. Εν τω μεταξύ, το Δεκέμβριο του 2018 ψηφίστηκε στη Βουλή η παραχώρηση της έκτασης στην έξοδο του φαραγγιού της Αμαριάς για τη δημιουργία του βιολογικού καθαρισμού της χώρας Φακίων, με τους κατοίκους να περιμένουν ενημέρωση για το πού ακριβώς θα τοποθετηθεί. Το μάτι Ε4, το κουλέ, είναι πάρα πολλά πράγματα που έχουν δρομολογηθεί για τη συγκεκριμένη περιοχή. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σωστή κατεύθυνση, απλά θέλει υπομονή. Παράλληλα, σε λίγες μέρες θα κληθούν να ψηφίσουν για τις ευρωεκλογές και στις εκλογές της αυτοδιοίκησης στο κοινοτικό κατάστημα της Αγίας Ρουμέλης, το οποίο δεν έχει ρεύμα εδώ και μήνες. Η ΔΕΗ έκοψε την παροχή από την κολόνα μετά τα παράπονα των κατοίκων ότι τα ρολόγια ήταν χαμηλά και θα μπορούσε να τραυματιστεί κάποιο παιδί που διέρχεται από το σημείο. Δεν φρόντισε όμως η επιχείρηση να επανατροφοδοτήσει το κοινοτικό κατάστημα με ρεύμα. Γενικότερα, όπως σημειώνουν, νιώθουν ξεχασμένοι. Το χρόνο περνάνε 200, 400 ή 150.000 τουρισμός. Βλέπουν μια Γερμανία εγκαταλειμμένη. Πληρώνουμε όλο το χειμώνα το Δήμο για τα σκουπίδια. Ας πει ο Δήμαρχος, ανέφερε μία φορά το απολυματοφόρο εδώ πέρα. Είμαστε τελείως ξεχασμένοι. Εμείς πρέπει να λάβουμε μόνοι μας την πρωτοβουλία στα χέρια μας. Για πρώτη φορά στην Αγία Ρουμέλη μπήκαν ρολόγια νερού. Ωστόσο, οι κάτοικοι λένε ότι δεν βλέπουν την ανταπόδοση. Υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που ορίζονται ως ανταποδοτικές. Για να μπορεί ο Δήμος να ανταποκρίνεται, θα πρέπει και οι δημότες να πληρώνουν το αντίτιμο του κόστους μιας υπηρεσίας, όπως είναι ύδρευση. Το χειμώνα πώς σημαίνεται εδώ? Το χειμώνα εγώ φεύγω, δεν καθίζω εδώ πέρα. Μένω γύρω στα 18 με 20 άτομα. Και αυτά γιατί να μην έχουν μια εξυπηρέτηση. Και το καλοκαίρι πόσοι γινόσαστε? Το καλοκαίρι μαζεύομαστε γύρω στα 130-140 άτομα, μικροί, μεγάλοι. Εκεί περιπλάγει. Έχουμε και μοιρασίω το μήνυμο 500 με 600 άτομα κάθε μέρα. Και αυτή είναι κάτοικοι κάθε μέρα, δεν είναι κάτοικοι.